Πούμε. Λοιπόν, Κατερίνα, βρίσκεται σε εξέλιξη η κοινή συνεδρία των Επιτροπών Παιδείας και Εργασίας, την οποία προεδρεύει ο πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Σιλούρης, στην παρουσία του Υπουργού Παιδείας, του Γενικού Ελεχτή, των εκπαιδευτικών οργανώσεων και των οργανωμένων γονείων όλων των βαθμίδων. Να πούμε ότι ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέροφ Νεοφύτου ζήτησε αναβολή της συνεδρίας για μία ημέρα. Αυτό ακόμη δεν έγινε. Αναμένουμε το αποτέλεσμα, αν θα συμφωνήσουν και όλα τα επόμενα τα εμπλεκόμενα μέρη εδώ. Να πούμε ότι η ΕΔΕΚ και η ΑΚΕΛ θα καταθέσουν κοινή πρόταση επίσης, με την οποία ζητούν από την κυβέρνηση να αποσύρει τα μέτρα που έλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς για την αναστολή των μέτρων από πλευράς εκπαιδευτικών. Αυτά μέχρι στιγμής, Κατερίνα, άρα, από την Βουλή. Αναβλήθηκε, θα αναβληθεί για μια μέρα ή συνεχίζεται κανονικά? Ακόμη αναμένουμε αν θα αναβληθεί. Δεν υπήρξε κάτι επίσημο. Εντάξει. Ακόμη τοποθετούνται ενώπιον της κοινής συνεδρίας τα κόμματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λεόντιε. Ευχαριστώ, κύριε Αντωνιάδη, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Κύριε Στεφάνου, τα δικά σας καταληκτικά σχόλια. Δύο-τρία πράγματα έτσι εντάχει. Διάλογος. Εμείς είμαστε πάντοτε υπέρ του διαλόγου. Ο διάλογος όμως δεν γίνεται έχοντας απέναντί σου αποφάσεις. Αλλά γίνεται όταν έχεις απέναντί σου προτάσεις. Έχουμε αποφάσεις που λήφθηκαν στις 4 του Ιούλη στο Υπουργικό Συμβούλιο και έχουμε ήδη και ενέργειες του Υπουργείου Παιδείας που υλοποιούν αυτές τις αποφάσεις. Άρα τι διάλογο να γίνει? Και είναι καθαρή θέση των εκπαιδευτικών οργανώσεων. Επιτέλους, παγώστε τις αποφάσεις σας και να τα κάνουμε διάλογο. Τι διάλογο θα κάνεις όταν έχεις απέναντι σου αποφάσεις και όχι προτάσεις? Δεύτερον, τον διάλογο η κυβέρνηση τον θυμήθηκε ενόψιμα για να έχει άλλωση. Αν ήθελε πραγματικά διάλογο, δεν έπαιρνε να αποφάσεις και ύστερα να ζητήσει να συζητήσουν. Άλλωθη για ποιον πράγμα? Να σας πω γιατί. Άλλωθη για τον αυταρχισμό της και την αλαζονία της. Άλλωθη έναντι της κοινωνίας που επεδίωξε, απαξιώνοντας τους εκπαιδευτικούς, λέγοντας ψέματα σε αριθμούς και προσπαθώντας να πει ότι δεν είναι οι εκπαιδευτικοί που αντιδρούν, αλλά είναι το ΑΚΕΛ που βάζει πάνω τους εκπαιδευτικούς να κάνουν αντιδράσεις. Γι' αυτό λέω ότι τώρα θυμήθηκε το διάλογο. Θέλει να κάνει διάλογο η κυβέρνηση? Είναι απλό το θέμα. Αποσύρω τις αποφάσεις μου και φωνάζω τους εκπαιδευτικούς να κάνω διάλογο. Θέλει εφόλης της ύλης της παιδείας να κάνει εφόλης της ύλης της παιδείας. Θέλει να κάνει για τα συγκεκριμένα ζητήματα, να κάνει για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Δεν μπορείς να κάνεις διάλογο με αποφάσεις. Τι διάλογο να κάνεις? Έχει κάποια λογική αυτό το επιχείρημα του κυρίου Στεφάνου? Πώς το αντικρούετε, αν επιθυμείτε να το αντικρούσετε, κύριε Δημητρίου? Κοιτάξτε, ο ορισμός του διαλόγου είναι εκεί. Το αποτέλεσμα θα διαφανεί από τις προθέσεις ενός εκάστου. Μπορείτε να απαντήσετε πιο συγκεκριμένα, είναι λίγο φιλοσοφική προσέγγιση, φιλοσοφικής προσέγγισης η απάντησή σας. Συγκρατούμε πολλές μέρες, αλλά θα το τολμήσω να το κάνω και αυτό. Ναι. Στις 7 Νοεμβρίου του 2012, ναι, ο κύριος Στεφάνου ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογράψαμε μνημόνιο, στο οποίο καθολικά οι εκπαιδευτικοί αυξήθηκε ο χρόνος διδασκαλίας τους κατά μία περίοδο, χωρίς κανένα λεπτό διαλόγου με κανέναν. Άρα, σήμερα που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μπήκε ο ίδιος στον διάλογο και έκανε εναλλακτικές βελτιωμένες προτάσεις, δεν δέχομαι από κανέναν να λέει ότι αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο πρόεδρος είναι εναντίον του διαλόγου ή δεν θέλει να επιλύσει τα ζητήματα. Και κάλεσε και ο Υπουργός της Παιδείας μετά τις 27 του Ιούλη και πριν τις 23 Αυγούστου τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να σχολιάσουν συγκεκριμένα τα 4 μέτρα. Και αν τα επιχειρήματα τους ήταν τέτοια που τον έπειθαν, δεν είχε πρόθεση να έπαιρνε νέα εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο που να άλλαζε την αρχική απόφαση της 4ης του Ιούλη. Αν διαβάσετε τα παραρτήματα του Υπουργού με τις απαντήσεις στα ζητήματα των συνδικαλιστών και τα υπομνήματα, θα δείτε ότι σχολίαζαν ή εισηγούντο οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτά τα 4 σημεία. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι σήμερα πρέπει να μπούμε σε ένα δημιουργικό διάλογο. Διότι κάθε διάλογος είναι δημοκρατικός. Δεν υπάρχει μη δημοκρατικός διάλογος. Υπάρχει δημιουργικός και μη δημιουργικός διάλογος. Υπάρχει διάλογος με θετική πρόθεση να έχω αποτέλεσμα και διάλογος χωρίς θετική πρόθεση για να έχω αποτέλεσμα.
Αυτή είναι η ώρα το δεύτερο σας του διαλόγου με θετική πρόθεση για να έχουμε αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ κύριε Δημητρίου. Αν θέλετε μόνο στο σημείο, μόνο στο σημείο για το μνημόνιο. Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η σχέση του ενός από την άλλη, πέρα από το γεγονός. Για τη μονομερή, φαντάζομαι. Κυβέρνη, όχι, δεν ήταν μονομερή. Θα ήθελα να υπενθυμίσω για διάλογο που είχε γίνει. Και εσείς, εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν υπογράψαμε κανένα μνημόνιο. Η κυβέρνηση Αναστασιάδη το υπέγραψε. Αλλά θέλω όχι, να κλείσω. Όχι ευρύτερα, δεν προλαβαίνουμε γιατί πρέπει να δώσω σε όλους. Ο διάλογος θέλει προτάσεις και όχι αποφάσεις μονομερώς και προηγουμένως. Ευχαριστώ κύριε Αντωνιάδη, κύριε Στεφάνου, κύριε Δημητρίου. Πάμε στην αθλητική επικαιρότητα με την Κατερίνα Φρατζή.